Γεια σας φίλοι μου από το YouTube. Σήμερα θα σας πω το μύθο του Ερμαφρόδιτου. Η μυθολογία μας λέει ότι ήταν ένας πανέμορφος νέος, ο ωραιότερος του κόσμου για την ακρίβεια και ήταν γιος του Ερμή και της Αφροδίτης. Βαφτίστηκε από τα ονόματά τους δηλαδή, Ερμής συν Αφροδίτη ίσον Ερμαφρόδιτος, αλλά ο νεαρό ονομάζονταν και Ατλάντιος. Ήλθε στον κόσμο όταν η Αφροδίτη άκουσε τη συγκινητική ερωτική εξομολόγηση του Ερμή για το σφοδρό έρωτά του για εκείνη και αυτή του χάρισε μια συγκλονιστική ερωτική βραδιά. Ο Ερμαφρόδιτος λοιπόν ανατράφηκε από τις Ναϊάδες Νύμφες του όρου Ήδη της Φρυγίας στην Μικρά Ασία και κάποιοι είπαν ότι είχε γεννηθεί και με τα δύο φύλλα. Υπάρχει όμως κι άλλη μια έκδοχη. Ο Ερμαφρόδητος μεταμορφώθηκε σε κάποιο ταξίδι του Συναλικαρνασσό, το σημερινό Μποντρούμ, όπου έχουμε βρει και την αρχαία ακρόπολη Σαλμάκης και λατρεύονταν φυσικά ο Ερμής και η Αφροδίτη. Εκεί πέρασε δίπλα από κάποια ορεινή πηγή όπου ζούσε η όμορφη νύμφη Σαλμάκης, σταμάτησε να πιει νερό και να πληθεί στα νερά της. Μόλις τον αντίκρισε να καθρεφτίζεται εντός της συνήμφη, τον ερωτεύτηκε και και ζήτησε από τον θεϊκό αυτό άνδρα να ενωθεί μαζί της. Αυτός αντιστάθηκε και αρνήθηκε στις προτάσεις της. Όταν νόμιζε ότι έμεινε μόνος του ο Ερμαφρόδιτος, γδύθηκε και βούτηξε στα πεντακάθαρα νερά τη. Η Σαλμάκης που παραφύλαγε κρυμμένη δεν αντιστάθηκε στη γυμνή θέα του κορμιού του και όρμηξε. Άρχισε να τον αγκαλιάζει και να τον φυλάει αυτό την αποθούσε, αλλά εκείνη τον σφιχταγκάλιαζε και παθιασμένα παρακάλεσε του Θεού να ενώσουν τα κορμιά του για πάντα. Η ευχή τη εισακούστηκε και οι δύο νέοι τότε ενώθηκαν μία. Αρχικά ο Ερμαφρόδητο εναχωρήθηκε πολύ για αυτή την εξέλιξη και ζήτησε από τους γονεί του να δώσουν στην πηγή την ιδιότητα να μειώνει την ανδρική ορμή σε όποιον λουζόταν στα νερά τη και να τον μεταμορφώνει σε ανδρόγινο όπω και αυτόν. Από τότε, όσοι ονειρεύονταν να γίνουν ερμαφρόδιτοι, επισκέπτονταν την πηγή τη Αλμάκηδα. Σταδιακά, εξαπλώθηκε η φήμη ότι όποιο έπινε το νερό τη Αλμάκηδα αποκτούσε θηλυπρέπεια, όμω αργότερα διαπιστώθηκε ότι το νόημα ήταν καθαρά συμβολικό και δηλαδή. Ε, εννοούσαν ότι οι αγρίκοι βάρβαροι που περνούσαν από την καθαρά εκείνη η ελληνική περιοχή έρχονταν σε επαφή με τον αρχαιοελληνικό πολιτισμό και υιοθετούσαν τις ευγενικές του συνήθειες.